στο δίκτυο. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Θα ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε να μιλήσω στο συνέδριο, να κριτώ από εταιρείες στη ΣΥΠΑ και στην Ελλάδα. Βεβαίως όλοι έχουμε την πρόκληση της πανδημίας, θα ήθελα όμως να τονίσω την εξαιρετική πρόοδο που κάναμε μαζί παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες. Όπως ξέρετε, είμαστε σε εταιρική σχέση με το επιμελητήριο, το ελληνοαμερικό επιμελητήριο, για να σε συνεργασία η συμμετοχή της Αμερικής στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πριν 2 χρόνια ήταν πραγματικά ένα σημείο που άλλαξε το παιχνίδι και εταιρείες όπως η Cisco, η Alloyd, είχαν την θέση τους μέσα στο αμερικάνικο περίπτερο όταν ήταν ετοιμόμενη χώρα. Εγώ έλαβα στη Θεσσαλονίκη πέτσι τον Αύγουστο σε δύσκολη περίοδο για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και είχα την τιμή να υποδεχθώ τον Υπουργό Εξωτερικών, κύριο Πομπέο, στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, εκείνη την εποχή. Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό σημάδι επένδυση στον ΗΠΑ στην Βόρεια Ελλάδα και είναι το δυναμικό που βλέπει η ΗΠΑ στην Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη που οδηγεί το μέλλον της Ελλάδας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι η πόλη η οποία έχει μια μακρά παράδοση συνεργασίας και κατανόησης με τη ΣΥΠΑ μέσα από εκπαιδευτικά και πολιτισμικά προγράμματα ανταλλαγών τεχνολογίας, μεταφοράς τεχνολογίας, ιατρικής συνεργασίας και πολλών άλλων τομέων. Η λίστα είναι ατέλειωτη. Υπάρχει τα σπουδαία της Πανεπιστήμια και η Θεσσαλονίκη επίσης είναι η πόλη η οποία φιλοξενεί πάνω από 100 χρόνια ένα από τα πιο σημαντικά εκπαιδευτικά αμερικάνικα ιδρύματα όπως το Ανατόλια και το οποίο υπάρχει από το 1918. Δηλαδή συστηματικά η ΥΠΑ εμπλέκονται στον εκπαιδευτικό τομέα έτσι ώστε να απολευθερώνεται το δυναμικό των νέων επιστημόνων, αγοριών και κοριτσιών και ή μέσα από την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την υποβοήθηση και στήριξη νέων επιχειρηματιών, ανδρών και γυναικών από την Ελλάδα και από την περιοχή. Η πρεσβεία και το προξενείο είναι πάρα πολύ δεσμευμένοι στο να βοηθήσουν την νεολαία να αποκτήσει τις δεξιότητες που χρειάζεται ώστε να προχωρήσει η Ελλάδα στο μέλλον μέσα από αυτή την πολύ δύσκολη οικονομική κρίση. Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες για άντρες και γυναίκες, για την υποστήριξη των start-up στον ελληνικό τομέα και για την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού και της αντοχής στον ανταγωνισμό που υπάρχει εκεί έξω. Η διδασκαλία της επιχειρηματικότητας είναι πολύ σημαντική και επιπλέον η Σύμβαση Τεχνολογίας και Επιστήμης που υπογράφηκε πέρσι το Σεπτέμβριο φέρνει ακόμα πιο κοντά τη συνεργασία των δύο χωρών στις επιστήμες και στην τεχνολογική έρευνα. Οι αμερικανικές εταιρείες απάντησαν στις μεταρρυθμίσεις της ελληνικής κυβέρνησης και έφεραν ακόμα περισσότερες επενδύσεις δημιουργώντας θέσεις εργασίας στη Βόρεια Ελλάδα. Όπως είπα, οι αμερικανικές εταιρείες όπως η Pfizer, η Cisco και λοιπά πήραν την απόφαση να μεγαλώσουν το αποτύπωμά τους στην πόλη και να πραγματικά να χρησιμοποιήσουν το ανθρώπινο δυναμικό της πόλης για να εργαστεί στις εταιρείες. Σήμερα αυτές οι εταιρείες είναι δεσμευμένες να εκπαιδεύσουν το εργατικό δυναμικό της Ελλάδας αντιστρέφοντας το brain drain, αντιστρέφοντας όλους αυτούς που φεύγουν έξι. Η Pfizer είναι σε διαδικασία δημιουργίας ενός νέου χώρου όπου αναφέρθηκε. Η Cisco επίσης κάνει ψηφιακή μετατροπή και ψηφιακό κέντρο για να επιφέρει ψηφιακή καινοτομία και λειτουργία στην Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλία, χρησιμοποιώντας το δυναμικό των Θεσσαλονικιώτικων Πανεπιστημίων. Αυτές λοιπόν οι δράσεις ήδη είναι σε εξέλιξη και υπάρχουν άλλες εταιρείες, η Amazon, η VLT που έχουν επενδύσει εκατομμύρια δολάρια στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας εργασιακό και ανθρώπινο δυναμικό από την Ελλάδα.
Κατά τη γνώμη μου, η τάση για τις αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα μόλις τώρα ξεκινάει και ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη, βάζοντάς την στο χάρτη των επενδύσεων. Όπως είπε ο προηγούμενος, όπως είπε ο πρέσβης μας μάλλον, πρέπει να πω ότι πού αλλού εκτός από τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή πού αλλού μπορούμε να επενδύσουμε εκτός από τη Θεσσαλονίκη. Οι ΗΠΑ είναι δεσμευμένες για την καλή ανάκτηση, την οικονομική ανάκτηση της Ελλάδας και αυτό θα συμβεί στο μέλλον. Αναμένω λοιπόν να δω τις συζητήσεις του συνεδρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή.